του Ιωάννου, την πρώτη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 19. Δέλτα 19. Εμείς αγαπούμε Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησε ημάς. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και μισή των αδελφών αυτού, ψεύστης είναι, διότι ώστις δεν αγαπά τον αδελφό αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτού, ώστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Πας ώστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας ώστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού τον αφυλάτωμεν, τα σεντολάς αυτού και η εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αυτή είναι η νίκη νικήσασα τον κόσμο η πίστη ημών. Τις είναι ο νικών τον κόσμο, ημίω πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός, ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Δύο, διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτε αναφέρονται στο εν. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα, διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού την οποία εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Ώστις πιστεύει στον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρία εν αυτό. Ώστις δεν πιστεύει στον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις τη μαρτυρία την οποία εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν, τη ζωή δεν έχει. Ταύτα έγραψα προς εσάς, τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον, και δια να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχομεν προς Αυτόν, ότι αν ζητώμεν τί κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσομεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Εάν τις είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία νουχή θανάσιμων, θέλει ζητήσει και ο Θεός θέλει δώσει σε αυτόν ζωή. Ιους αμαρτάνοντα ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος, δεν λέγω περί εκείνης να ερωτήσει. Πάσα αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ώστε σε γεννήθη εκ του Θεού φυλάτει αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα και ο κόσμος όλος είναι εν το πονηρό κείτε. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις ημάς νόησιν, δια να γνωρίζομεν των αληθινών. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει μία ειδική σχέση με τον άνθρωπο. Είναι το πλάσμα Του, το δημιούργημά Του. Είναι ένα πλάσμα το οποίο το έφτιαξε ο Θεός με ιδιαίτερη πρόνοια να μοιάζει και να είναι και όμοιος με τον ίδιο το Θεό, και το σημαντικότερο απ' όλα να έχει τη δυνατότητα, μάλιστα τη βεβαιότητα, να υπάρχει αιώνια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταστραφεί, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Υπάρχει αιώνια. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, αλλά το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι εάν ναι ή όχι, δηλαδή αν ναι υπάρχει ή όχι δεν υπάρχει ο Θεός, ο άνθρωπος αιώνια, μετά θάνατον εννοώ, μετά την πορεία του αυτή σε αυτή τη γη που θα ζήσει 70, 80, άντε 90, άντε 100 χρόνια. Είναι μετά, το μετά. Και το χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι ότι έχει αρχή και δεν έχει τέλος.
Και είναι το μόνο πλάσμα το οποίο δεν έχει τέλος και προάγεται. Η πορεία του είναι ανωδική ή τελείως καθοδική. Έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Οι άγγελοι έχουν αρχή, δεν έχουν τέλος, αλλά είναι σταθεροί. Αυτοί είναι. Είναι κτίσματα, υπάρχουν πάντοτε, δεν πάβουν να υπάρχουν, αλλά δεν μεταβάλλονται. Δεν οικοδομούνται, δεν προάγονται. Όπως φτιάχτηκαν, έτσι μένουν. Ο άνθρωπος προάγεται, αδελφοί. Αυξάνει. Οικοδομεί. Και ο Θεός δεν έχει τέλος, αλλά δεν έχει και αρχή. Επίσης έχει προσδιορίσει ο Θεός ένα τόπο που θα είναι ο τόπος της κατοίκησής του. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι στην αιωνιότητα υπάρχει αιωνιώτης. Υπάρχει ένας τόπος, ο τόπος ο θρόνος του Θεού, ο τόπος κατοίκησης του Θεού. Στην αιωνιότητα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή στον τόπο τον ύψιστο, το μεγαλοπρεπή τόπο του θρόνου του Θεού, ο χώρος είναι άδειος. Και αυτό που ο Θεός είπε για τον άνθρωπο, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, και για τον Θεό ισχύει το ίδιο. Είναι άδειος. Υπάρχουν οικήματα, μας βεβαιώνει ο Χριστός, στον οίκο του Πατρός, στην οικία του Πατρός μου, πολλά οικήματα υπάρχουν, μας βεβαιώνει. Αλλιώς λέει θα πηγαίνω να φτιάχνω εγώ για σας και θα έρθω να σας πάρω, να σας πάω εκεί. Και αυτά τα οικήματα είναι άδεια. Δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς, η παρουσία του Θεού είναι ατελής. Δεν είναι πλήρης αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει πλήρης. Θα έρθει η αιώνια τάξη που μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει. Αιώνια τάξη που μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει. Και έτσι λοιπόν μέσα πολύ σύντομα, όπως περιγράψαμε σε αυτή τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, έρχεται τώρα ο Θεός και λέει «Εγώ σας εξέλεξα και όχι εσείς». Δηλαδή δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο ο Θεός να εκλέξει. Μα είναι και χαρακτηριστικό του ανθρώπου η εκλογή, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να εκλέγει και να απορρίπτει. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να εκλέγει και να απορρίπτει. Χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι αυτό. Εκλέγει και απορρίπτει. Μπορεί να εκλέξει ο άνθρωπος. Και πολλές φορές λέμε εμείς εκλέξαμε τον Χριστό. Λάθος. Λάθος. Ο Χριστός μας έκλεξε. Ο Χριστός ήρθε στη ζωή μας. Λέμε πολλές φορές εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι πρόπτως ο Θεός μας αγάπησε. Γιατί τα τονίζω αυτά? Γιατί η πρωτοβουλία για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος εκείνο το οποίο έχει στα χέρια του είναι να δεχθεί την προσφορά. Να δεχθεί τη χάρη, να δεχθεί το δώρο του Θεού. Αυτή την ευκαιρία έχει ο άνθρωπος. Δέχεται αυτά τα οποία ο Θεός του δίνει. Ή δεν τα δέχεται. Δέχεται ή δεν τα δέχεται. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, και καλό είναι να το βάλουμε σε μία τάξη, να βάλουμε σε μία τάξη αυτές τις σκέψεις. Ο Θεός έχει ένα υπέροχο ευλογημένο σχέδιο και στην όραση και στην διάνοια του Θεού δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αλλά για το Θεό όλα είναι ένα αιώνιο παρόν. Γι' αυτό και ο Θεός έχει τη δυνατότητα να προγνωρίζει. Δημιουργεί τους ανθρώπους και τους προγνωρίζει. Αν θα πιστέψουν και θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή αν θα απορρίψουν τη Βασιλεία των Ουρανών και θα πάνε στην απώλεια. Όμως ταυτόχρονα ο Θεός είναι και δίκαιος. Δεν θα εκλέξει λοιπόν έναν άνθρωπο και θα του πει «Εσένα σε διαλέγω για να είσαι μαζί μου εκεί, εσένα όμως σε απορρίπτω». Τότε θα ήταν άδικος, θα ήταν προσωπολήπτης. Είναι υπέροχο το σχέδιο του Θεού. Έχει προγνωρίσει λοιπόν ο Θεός τι? Ότι θα στείλω τον Υιό μου, τον Ιησού Χριστό,
Και όποιος άνθρωπος τον δεχτεί, αυτός προγνωρίζω, προβλέπω και προορίζω, όποιος τον δεχτεί, εγώ θα τον στείλω. Πρωτοβουλία είναι του Θεού. Όποιος τον δεχτεί θα λάβει μέρος και θα ζει αιώνια μαζί μου. Όποιος δεν τον δεχτεί, και η κρίση του δεν είναι με βάση την καλοσύνη μας, τα έργα μας, είναι με βάση την αποδοχή, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, εδώ ήθελα να καταλήξω, με βάση την αποδοχή του σχεδίου του Θεού, την αποδοχή της προσφοράς που ο Χριστός, ο Θεός κάνει δια του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Και αυτό είναι το γενικό σχέδιο του Θεού, η προσφορά. Και εμείς τώρα στεκόμαστε και λέμε, δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε. Και ακόμη χειρότερα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και επίσης άσχημα, δεν την καταλαβαίνουμε και την αγνοούμε, γιατί δεν παρατηρούμε. Δεν προσέχουμε στο σχέδιο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Να το πω τώρα ακόμη πιο πρακτικά στην προσωπική μας ζωή. Προσφέρει σε έναν άντρα μία σύζυγο, μία γυναίκα. Και λέει ο άντρας, δεν τη θέλω αυτή, γιατί εγώ θέλω γαλανομάτα και κοκκινομάλα. Ενώ αυτή είναι καστανή και δεν τη θέλω αυτή. Και τι συμβαίνει τώρα στον άνθρωπο? Έχει την απόλυτη ελευθερία, γιατί είναι φτιαγμένος κατά το θέλημα του Θεού. Απορρίπτει αυτή που του προσφέρει ο Θεός και εκλέγει αυτή που διαλέγει μόνος του. Με αποτέλεσμα να χάσει αυτή που του έχει δώσει ο Θεός, τη δική του, και να χάσει και αυτή που δεν του έχει δώσει ο Θεός και δεν ήταν δική του. Και να τα χάσει όλα. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα προς τον άντρα. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα προς τη δουλειά. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα προς, και για τον άνθρωπο προς την εκκλησία. Το ίδιο ισχύει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Σου προσφέρει ο Χριστός και λες όχι. Από εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Και επειδή τα προβλήματα συνήθως είναι πάρα πολύ μεγάλα, δυσεπίλητα ή άλυτα, έρχεται ο Θεός και λέει, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος χάλια τα κάνει. Θα του δώσω μία διέξοδο. Να γλιτώσει από αυτά του τα λάθη που δεν δίνει τέτοια προσοχή σε μένα. Δεν δίνει τέτοια προσοχή στην προσφορά μου. Δεν αποδέχεται την προσφορά μου. Δεν τη λογαριάζει. Και καταντάει ο άνθρωπος, μη λογαριάζοντας την προσφορά του Θεού, παραδείγματος χάρη ο Ισάφ, να κερδίσει το μίσος του Θεού. Τον Ισάφ τον εμίσησα, λέει. Γιατί τα πρωτοτόγια ήταν δικά του και αυτός τα περιφρόνησε. Η ευλογία ήταν δική του και αυτός την έχασε. Γιατί για τις δικές του απόψεις, για το κυνήγι. Ε, παιδί μου, το κυνήγι. Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να κυνηγάς. Και τελικά το πιάτο της φακής δεν ήταν αυτό το πιατάκι. Το πιατάκι ήταν η στιγμή. Το πιάτο της φακής ήταν η ζωή που είχε εκλέξει. Οι σκέψεις του. Άγριος, δύσκολος άνθρωπος. Και ένας άγριος και δύσκολος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλαβαίνει το σχέδιο του Θεού και την προσφορά της αγάπης του Θεού. Την προσφορά της αγάπης του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αυτό που προσφέρει είναι η προσφορά της αγάπης του. Και έτσι ο άνθρωπος, χάνοντας τις ευκαιρίες της μεγάλης ευλογίας που ο Θεός κάνει, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να προσπαθεί να διορθώσει πράγματα τα οποία δεν διορθώνονται. Με τα δικά του μέσα, με τους δικούς του τρόπους, με τις δικές του σκέψεις, αγωνίζεται, αποκάμει, παραδίδεται και τελειώνει. Ε, λέει, δεν μπόρεσα να τα καταφέρω. Και γι' αυτό οι άνθρωποι ηλικιωμένοι όλοι είναι αποτυχημένοι. Έξω από τον Χριστό, όλοι είναι αποτυχημένοι. Προσπαθούν, αγωνίζονται, πετυχαίνουν λίγα πράγματα. Αλλά αυτά που πετυχαίνουν είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που χάνουν. Γι' αυτό τι κάνουν οι άνθρωποι? Ζούνε με τις αναμνήσεις των χαρούμενων στιγμών τους. Ζούνε, γυρίζουν πίσω. Θυμάσαι τότε, αχ που είναι τα χρόνια αυτά. Θυμάσαι τότε, αχ που είναι τα χρόνια εκείνα. Ο Θεός όμως δεν έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει με το χθες. Έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει με το σήμερα και με το αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Με το έργο του Θεού στη ζωή του και ιδιαίτερως με τις υποσχέσεις του Θεού για το μέλλον του.
Έτσι τον έχει φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο. Να ζει με το χθες, να ζει με το παρόν, αλλά δηλαδή πώς εργάζεται ο Θεός σήμερα, αλλά και με το μέλλον, δηλαδή με τις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού και έτσι τον έφτιαξε ο Θεός. Ο Θεός όμως, αδελφοί αγαπητοί, έχει δώσει μία διέξοδο. Πριν όμως μπούμε στη διέξοδο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακόμη ότι εκτός από τον Θεό και τον άνθρωπο που αγωνίζονται το δικό τους τον αγώνα, ο καθένας, μακάρι τον καλό, ο Θεός πάντα τον καλό αγώνα αγωνίζεται, ο άνθρωπος όχι πάντα, υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος μπαίνει στη μέση για να μπερδέψει τα πράγματα. Και έχει και αυτός τα δικά του όπλα, τις δικές του μεθοδίες, έχει τον τρόπο του, είναι πανούργος, είναι πανπόνηρος, πολύ έμπειρος, εκατομμύρια χρόνια, με μεγάλες δυνατότητες, πολύ μεγαλύτερες από του καημένου του ανθρώπου τις δυνατότητες του φυσικού. Και τι κάνει πρώτα-πρώτα αγωνίζεται να τσακώσει, να φέρει διχόνοια με κατηγόριες. Όταν τσακώνεται ο άντρας με τη γυναίκα, ο αδελφός με την αδελφή, ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, εκεί πίσω είναι κρυμμένος ο διάβολος που βρήκε άνοιγμα από την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Μόνο. Μόνο όταν υπερηφανεύεται ο άνθρωπος τσακώνεται. Και όταν υπερηφανεύεται και τσακώνεται δεν βρίσκει χάρη ούτε ενώπιον του Θεού ούτε ενώπιον των ανθρώπων. Και έτσι τέλειωσε. Και ξέρετε, δεν είναι ότι τσακώνομαι ή δεν τσακώνομαι, αλλά κάνω υπομονή. Δεν είναι αυτό η λύση του προβλήματος. Θα δούμε και το διέξοδο. Δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματος. Βέβαια, γιατί όταν τσακώνομαι με έναν που είναι 3 μέτρα, από φόβο και μόνο το βουλώνω. Το κλείνω το στόμα μου. Που φοβάμαι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τρέμω το φόβο μου. Όταν πάλι τσακώνομαι με κάποιον και είναι αδύνατος ο άλλος, του λέω ό,τι θέλω και κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν λύνεται το θέμα έτσι. Χειροτερεύει το πρόβλημα. Και χειροτερεύει όχι για τις ενέργειες των ανθρώπων, αλλά από τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Και όταν λέω τραγικά, εννοώ τραγικά. Δεν ευωδώνεται τίποτα στη ζωή τους. Όλα μαύρα και άραγνα πάνε. Φυτεύουν εδώ, γκρεμίζεται εκεί. Σπέρνουν εδώ, ξεραίνεται εκεί. Οικοδομούν εδώ, πέφτει από εκεί. Μα να μην πάει να τεριώξει μια πέτρα πάνω στην άλλη. Και ξαφνικά λένε όλα πάνε καλά τώρα. Αρχίζουν και στρώνουν τα πράγματα. Χειρότερα γίνονται μετά από λίγο. Και έτσι ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Και είναι δυστυχισμένος γιατί ενώ ο Θεός είναι φως, αυτός ζει στο σκοτάδι το δικό του. Επέλεξε το σκοτάδι. Ενώ ο Θεός είναι αγάπη, επέλεξε την αγάπη τη δική του. Τι θα πει η αγάπη δική του? Πολύ σοβαρή. Εγώ αγαπάω τα παιδιά μου με τον δικό μου τρόπο. Και επειδή ξέρω, θα τα υποχρεώσω να κάνουν αυτά που θέλω. Επειδή εγώ τα αγαπάω. Μα η αγάπη, θα το δούμε παρακάτω βέβαια, αυτή η αγάπη δεν είναι η αγάπη από το Θεό. Η αγάπη του Θεού είναι να κάνεις τις εντολές του Θεού. Να κάνεις εσύ και οι άλλοι τις εντολές τις δικές σου και τις εντολές του άλλου. Σε εντολές του Θεού να κάνουμε. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα μπέρδεμα, αν και είναι ο Θεός, όπως είπαμε, είναι φως, αυτός βρίσκεται στο σκοτάδι, αν και ο Θεός είναι αγάπη, αυτός βρίσκεται μέσα στην αδιαφορία, για να μην πω στο μίσος, και πολλές φορές και στο μίσος και στο φθόνο και στον τσακωμό, αν και ο Θεός φέρνει ειρήνη, αυτός βρίσκεται μέσα σε ταραχή, μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα, βλέπει τον άλλονε και ανακατεύονται τα ντερά του. Έτσι τον χωνεύω, δεν τον μπορώ να τον δω. Και αυτός ο άλλος μπορεί να είναι πατέρας του, μητέρα του, γυναίκα του, άντρας του. Ο άντρας της, τα παιδιά του, ο αδερφός, ο πρεσβύτερος. Ανακατεύεται, δεν μπορώ να τον δω. Δεν είναι ότι είναι αυτός έτσι. Η καρδιά μας είναι, αδερφοί αγαπητοί, που τα βλέπει ανάποδα τα πράγματα, τα βλέπει βάρβαρα τα πράγματα. Άσχημα, άγρια. Όμως είπαμε από την αρχή ότι δόξα στο Θεό, όχι ο Θεός έχει δώσει μια βαλβίδα εκτόνωσης, ένα δρόμο πραγματικά να φύγει ο άνθρωπος από την κατάρα, γιατί είναι κατάρα αυτό. Μέσα στην ταραχή, μέσα στον πόνο, μέσα στη θλίψη, είναι κατάρα, τέλεια κατάρα. Να φύγει ο άνθρωπος μέσα από την κατάρα
και να βρεθεί ξανά, και προσοχή εδώ, στην ευλογία του Θεού που είναι πλήρης. Μπορείς δηλαδή, μπορεί ο αποτυχημένος άνθρωπος, και δεν μιλάω τώρα για τον κόσμο, γιατί ο Ιωάννης στέλνει την επιστολή στην Εκκλησία, μιλάω για τους πιστούς, για μας, που άλλος έχει κάνει ένα λάθος, άλλος δύο, άλλος πέντε, άλλος δέκα, άλλος τα πάντα, όλα λάθη τα έχει κάνει. Δεν λέω για αυτό, λέω για την Εκκλησία, για την Εκκλησία του Χριστού, για τους ανθρώπους που ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ξέρεις τι θα πει να τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου και να την πληγώνεις? Φοβερό. Φοβερό. Να τσακώνεσαι με τον άντρα σου και να τον πληγώνεις, να τον προσβάλλεις. Φοβερό. Να τσακώνεσαι με το γιο σου και να τον κάνεις να τρέμει από το φόβο του, γιατί έχεις μια χερούκλα τέτοια. Τώρα θα μου ρίξει καμία, πάει, τέλειωσα. Φοβερό. Ξέρεις τι θα πει να τσακώνεσαι με τον αδελφό σου και να σε φοβάται ο αδελφός σου? Τώρα θα έρθει και ποιος ξέρει τι φαντάστηκε πάλι. Γιατί ο άνθρωπος περπατάει με φαντασία όταν δεν περπατάει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν μιλάω για αρρώστια, για φαντασία. Φαντάζεται. Πονηρεύεται. Διαπιστώνει περίεργα πράγματα. Και λες τώρα τι θα μου πει, έρχεται, τον βλέπω θυμωμένος, τι θα μου πει? Γιατί? Υπάρχει διέξοδος. Η διέξοδος, αδερφοί αγαπητοί, είναι μία. Μοναδική, σίγουρη, αλλά μόνο όταν είναι ειλικρινής. Και η διέξοδος είναι η μετάνοια. Μετανοώ. Μετανοείς, μετανοώ. Σε ποιον? Στο Θεό. Μετανοώ. Και είναι ακριβώς το ίδιο με την παραβολή του ασώτου ιού, ο οποίος έκανε τα δικά του, ελπίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά. Θα φύγω από το σπίτι, θα πάρω το ανήκον μέρος της περιουσίας, θα πάω σε μια γη μακρά, εκεί θα είμαι μόνος μου, θα είμαι σε ελευθερία, ελευθερία θα σε ελευθερία, έτσι νομίζει. Περπατάει εν φαντασία. Θα διασκεδάζω, θα καλοπερνάω, θα ζήσω ζωή χαρισάμενη. Έτσι νομίζει, περπατάει εν φαντασία. Και στο τέλος βρίσκεται φοβερό, να τρώει και να μην μπορεί ξυλοκέρατα. Και να υπηρετεί αυτόν που φυλάει γουρούνια. Τον υπηρέτη των γουρουνιών να υπηρέτει. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο με τον άσωτο ιό, το ίδιο συμβαίνει και με οποιονδήποτε φεύγει από το σπίτι του πατέρα, που αυτό τι σημαίνει? Όχι το σπίτι του πατέρας για αποστασία, από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, από το θέλημα του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από την παρουσία του Θεού, φεύγει. Έχει γνώμη, έχει άποψη, έχει αποφάσεις πάρει, πολύ σοβαρές. Και η σωτηρία είναι μία. Ο άσωτος Υιός ήρθε στον εαυτό του. Ήλθα στον εαυτό μου. Πω, τι έκανα? Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ένα ωραίο δώρο που μας έχει κάνει ο Θεός, μια χάρη που μας έχει κάνει ο Θεός, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας από τα αποτελέσματά μας. Να καταλαβαίνουμε ότι τα κάναμε όλα άσχημα από τα αποτελέσματα της ζωής μας στα συγκεκριμένα παραδείγματα, στις συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μας. Και λέμε, τώρα εδώ εγώ φταίω. Γιατί εγώ φταίω? Γιατί δεν υπάρχει δέντρο καλό που μπορεί να κάνει κακό καρπό. Δεν γίνεται. Εάν είσαι καλός στα μάτια του Θεού, θα έχεις καλό καρπό. Τέλειωσε. Και τον καρπό τον δίνει ο Χριστός. Εάν έχεις καρπό κακό, σε κακό δέντρο, τέλειωσε. Το κακό δέντρο δεν μπορεί να κάνει καλό καρπό, θα κάνει κακό καρπό. Και τον καρπό τον δίνει ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, όταν το διαβάζω, που λέει ποιος είναι όσο σοφός άνθρωπος που γνωρίζει τη λύση όλων των προβλημάτων, όλων των πραγμάτων, ξέρει να αντιμετωπίζει όλα τα πράγματα τέλεια.
με σοφία. Ποιος είναι αυτός? Τα οικογενειακά του, τα προσωπικά του, τα εκκλησιαστικά του, τα επαγγελματικά του, όλα τα θέματα να τα αντιμετωπίζει τέλεια. Ποιος είναι ένας άνθρωπος τόσο σοφός? Και η απάντηση είναι μία, αδερφοί αγαπητοί. Τέτοιος σοφός είναι μόνο ο Χριστός. Τόσο σοφός, μόνο ο Χριστός. Και μόνο ο Χριστός, όταν εμπέβει στη ζωή σου, μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Να τακτοποιήσει τα πάντα στη ζωή σου. Άρα λοιπόν, υπάρχει τόσο σοφός άνθρωπος? Ναι, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ένας. Άλλος, κανένας. Να γιατί επιμένουμε, αγαπητά μου αδέλφια, να πηγαίνουμε στο Χριστό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει τέλεια λύση στη ζωή μας, τέλεια τάξη στη ζωή μας? Ένας. Ο Χριστός. Ένας, δεν υπάρχει άλλος. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος. Δεν είναι δυνατό να υπάρξει άλλος. Δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί άλλος. Ένας είναι. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Αν πάμε σε Αυτόν και Τον πείσουμε να εργαστεί στη ζωή μας κατά τη σοφία Του και κατά το θέλημά Του, τότε όλα τα προβλήματα αυτά λύνονται, τακτοποιούνται. Άρα μπαίνουμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, στην οδό της ευλογίας. Μπαίνουμε στο φως και αφήνουμε πίσω μας το σκοτάδι. Μπαίνουμε στη χάρη και αφήνουμε πίσω τον νόμο. Μπαίνουμε στην επιτυχία και αφήνουμε πίσω μας την αποτυχία. Μπαίνουμε μέσα. Μόνο και μόνο γιατί αναγνωρίσαμε ότι ένας άνθρωπος μόνο υπάρχει που μπορεί να βάλει τάξη στη ζωή μας, και τη φυσική και τη πνευματική, και την ανθρώπινη και την αιώνια. Ένας. Και το θέμα μας τώρα είναι να τον πείσουμε. Να πείσουμε αυτόν τον άνθρωπο να εργαστεί στη ζωή μας κατά τη σοφία του, κατά τη σύνεσή του, κατά τη δύναμή του και ιδιαιτέρως κατά την αγάπη του. Άρα να εντοπίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το πρόσωπο. Και λέει ο Θεός, τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο που δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή και έστειλε τον Ιησού Χριστό για να σώσει τον άνθρωπο από όλα. Τον έστειλε για να τον σώσει από όλα. Να λοιπόν τώρα το πρώτο, όπως είπαμε, η πρώτη αποδοχή. Δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Δεχόμαστε ότι είναι αυτός τον οποίο απέστειλε ο Θεός. Πιστεύουμε ότι έχει το υπερπάν όνομα. Ένα όνομα μοναδικό. Που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Μπορούμε ακόμη περισσότερο τώρα να το εμπιστευτούμε αυτό το όνομα. Και το πιστεύω και το εμπιστεύομαι. Από εκεί και πέρα, αδελφοί αγαπητοί, μπαίνουμε στο θέλημα του Θεού. Τώρα πια βρήκαμε το δρόμο αυτόν της πλήρους και απόλυτης ευλογίας που λέγεται Ιησούς Χριστός. Έχει δίκιο λοιπόν ο Χριστός που λέει «Εγώ είμαι ο οδός». Μπήκαμε στη ζωή την εν Χριστώ Ιησούς, τη ζωή του Θεού. Έχει δίκιο ο Ιησούς Χριστός που λέει «Εγώ είμαι και η ζωή». Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η ζωή, και έχει δίκιο που λέει εγώ είμαι και η αλήθεια. Γιατί υπάρχουν πολλές αλήθειες και ποιον να πιστέψω. Πολλοί άνθρωποι σοφοί και ποιον να πιστέψω. Πολλές θρησκείες και ποιον να πιστέψω. Πολλοί ποιμένες και πολλοί πρεσβύτεροι με διαφορετικές απόψεις. Ποιον να πιστέψω. Πολλές εκκλησίες, καλές και ευλογημένες, ποια να πιστέψω. Και η μόνη οδός και αλήθεια είναι αυτό το βιβλίο. Φτάσαμε λοιπόν τώρα, αδελφοί αγαπητοί, στην πηγή των ζώντων υδάτων, που είναι ο Λόγος του Θεού. Φτάσαμε στη λύση όλων των πραγμάτων.
Και έρχεται ο Θεός και λέει: τώρα να σας τα εξηγήσω πολύ καλά. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό και τρεις είναι οι μαρτυρούντες επί της γης. Πρέπει να τα μάθετε αυτά, μας λέει ο Θεός. Μαρτυρούντες στον ουρανό είναι ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, λέει ο Άγιος, ο Υπέρτατος, ο Ύψιστος, ο κατοικών την αιωνιότητα και η γη το υποπόδιο των ποδών μου. Σε ποιον θα επιβλέψω? Τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό. Και αυτοί οι τρεις είναι ένας. Είναι ο Θεός ο μοναδικός. Αλλά και οι τρεις είναι οι μαρτυρούντες επί της γης. Η τέλεια συνεργασία τώρα ουρανού και γης. Το αίμα, το ίδωρ και το πνεύμα. Το αίμα του Χριστού που μας δίνει την νίκη. Το ίδωρ δια το οποίο υπάρχει άφεση αμαρτιών. Και το πνεύμα το Άγιο που είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Η τέλεια διοίκηση του ανθρώπου προς το Θεό. Και αυτά τα τρία έχουν μία μαρτυρία. Τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι που έχησε το αίμα του, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού βαφτιζόμαστε εν ύδατι και ο Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή. Δείχνουν ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν τώρα εμείς δεχθήκαμε αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός και διαπιστώνουμε ότι αυτός είναι τρία πράγματα. Το αίμα του Χριστού, το βάφτισμα εν ύδατι και το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο. Αυτά τα τρία τώρα πρέπει εγώ να τα αποδεχθώ και να τα απολαύσω και να ζω μέσα σε αυτά. Άρα λοιπόν ξεκινάω από το αίμα του Χριστού, μετανοώ και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μέσα από πάσης αμαρτίας, καθαρίζει και μένα, άρα έχω βρει ένα πολύ καλό τρόπο να είμαι πάντοτε στην παρουσία του Θεού και να μην υπάρχουν οι αμαρτίες μου χώρισμα με τον Πατέρα Θεό. Με το Λόγο και με το Πνεύμα το Άγιο. Έχω κάνει ένα χώρισμα γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού έρχεται και γκρεμίζει τις αμαρτίες μου όλες. Καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Και δεν χύθηκε, χύνεται. Πείεται εξ αυτού πάντες τούτο είναι το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Όχι εκχυθέν, εκχυνόμενον, χύνεται. Που σημαίνει ότι καθώς χύνεται και καθώς κλάτε, δηλαδή καθώς σκίζεται το σώμα του Χριστού, εγώ γίνομαι μέτοχος της μίας και μοναδικής θυσίας του ανθρώπου Χριστού Ιησού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ζητάω λοιπόν το αίμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού με καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Από εκεί και πέρα είναι ανάγκη και το αίμα να την αφαιρέσει απάνω μου μια και καλή την αμαρτία την παλιά. Όλες τις αμαρτίες οι παλιές. Να τις αφαιρέσει από πάνω. Και το κάνουμε διαπίστεως στο όνομα του Χριστού, βαφτιζόμαστε εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μένει τώρα το τρίτο που είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Παράκλητος το πνεύμα της αληθείας τώρα εργάζεται. Παράκλητος, παρακαλάει περί ημών. Πνεύμα της αληθείας. Ένα είναι το πνεύμα το Άγιο. Ένα είναι το πνεύμα της αληθείας. Όλα τα άλλα πνεύματα είναι ψεύδους. Ένα είναι. Αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος θα με οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν θα πλανηθώ. Θα είναι αφαιρεμένες οι αμαρτίες μου, καθαρισμένες και θα συνεχίζουν να καθαρίζονται και πλάνη δεν θα έρθει μπροστά μου γιατί επικαλούμε το όνομα του Χριστού και ζητάω το Πνεύμα το Άγιο. Ζητάω την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Βρήκα λοιπόν ένα απάγγιο να φύγω από το σκοτάδι, από το ψέμα, από το φως, δηλαδή βρήκα το δρόμο σαν άσωτος Υιός της επιστροφής. Γυρίζω πίσω, μετανοώ και λέω ότι έχασα, έχασα, μα τα σκόρπισε, τα διεσκόρπισε ζώνα σώτος όλα, όλο το ανήκον μέρος της περιουσίας, δεν πειράζει, δεν είναι το πρόβλημα εκεί, τα κατέστρεψε όλα, δεν πειράζει. Έμεινε μόνος του, έμεινε τρομακτική η θέση του. Ετοιμοθάνατος. Δεν πειράζει. Υπάρχει ο δρόμος της επιστροφής. Υπάρχει. Και θα τον βρει. Και καθώς ανεβαίνει, πού θα βρεθεί τώρα? Σε αυτούς που μαρτυρούν στον ουρανό. Στον Πατέρα, στο Λόγο και στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας ανοίγει τα χέρια. Καλώς το παιδί. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι να κοιτάξω έτσι δίπλα μου και να δω κρέμισμα. Και να πω ότι αυτό το γκρέμισμα μπορεί ο Θεός να το κάνει νέο οικοδόμημα υπέρλαμπρο.
Μα ανθρωπίνος δεν γίνεται, βεβαίως. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει τα πάντα νέα. Στον Θεό δεν υπάρχει τι αδύνατον. Και να το πω πιο έτσι παραστατικά, να κοιτάξω τη ζωή μου, να την κοιτάξω καλά και να πω χάλια τα έκανα. Και να τη δικαιολογήσω κιόλας, δεν έφταιγα κι εγώ, δεν είχα καλούς γονείς, δεν το σκέφτηκα εκεί καλά, έκανα λάθος επιλογή. Δικαιολογίες μπορώ να βρω για τον εαυτό μου πάρα πολλές. Αλλά αντί να καθίσω να ψάξω να βρω τις δικαιολογίες για να δικαιωθώ στα μάτια μου, να ψάξω και να βρω τον Χριστό και να πω τώρα τι σχέση έχει, ποιος έφταιγε και τι έγινε. Τώρα τι σχέση έχει. Εγώ φταίω, εκείνος φταίει, ο άλλος φταίει. Δεν βαριέσαι, πάει, έγινε. Μέσα μου ξέρω όμως ότι εγώ φταίω. Τώρα εντάξει κι άλλοι πολλοί. Γιατί τώρα κάτσω να το εκείνο που έχει σημασία είναι, μπορεί να διορθωθεί, μπορούν να γίνουν τα πάντα νέα, μπορώ να μπω στην ευλογία του Θεού, μπορώ να φορέσω την πρώτη στολή ξανά, μπορώ να φορέσω το δαχτυλίδι, μπορώ να φορέσω τα ημάτια, μπορώ, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το Ευαγγέλιο μου λέει υπάρχει. Τώρα ξέρετε, καμιά φορά σκεφτόμαστε και δεν το έκανε καλά αυτός και δεν το έκανε καλά εκείνος και δεν το έκανε καλά η μάνα μου και δεν το έκανε καλά ο πατέρας μου και δεν το έκανε καλά ο αδερφός μου και δεν το έκανε καλά η γυναίκα μου και δεν το έκανε καλά. Καθυστέρηση, αδερφοί, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χάσιμο χρόνο και συνέχεια της μη ευλογίας για ημπό της κατάρας. Ό,τι έγινε, έγινε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος που λέει τα μένω πίσον αφού λησμονήσω, λησμονών, τότε τρέχω έμπροσθεν, επεκτηνόμενος για το βραβείο της ανοκλήσεως. Πρέπει να τα λησμονήσω. Εάν δεν λησμονήσω το παρελθόν μου, το καλό ή το κακό, εάν δεν το αφαιρέσω από τη μνήμη μου, αν δεν το αφαιρέσω από τη ζωή μου, εάν δεν με δένει αυτό το παρελθόν, γιατί το παρελθόν άμα είναι καλό θα μου δίνει έτσι αυτοπεποίθηση που θα είναι και ζημιά, θα μου δίνει γνώση που θα είναι ζημιά, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει όλα αυτά τα οποία θεώρησα μεγάλα ήταν ζημιά για μένα και τα πέριψα, τα θεώρησα σκύβαλα, άχρηστα. Μα ήσουν θεολόγος, ήσουν ένας επιτυχημένος, άχρηστα όλα αυτά. Ή το παρελθόν θα με οδηγήσει σε απελπισία. Τέλεια απελπισία. Και εκεί λάθος έκανα, και εκεί λάθος έκανα, και εκεί έτσι στραβά βγήκανε, και εκεί κακά αποτελέσματα. Πω, τι να κάνω. Τα μένω πίσω λησμονών, τα διαγράφω. Είναι εύκολο. Εδώ έχω αναρωτηθεί πάρα πολύ, αδερφοί. Είναι εύκολο να διαγράψουμε το παρελθόν, να το βγάλουμε από τη μνήμη μας? Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μας συνδέουν συναισθήματα. Και τα συναισθήματα είναι κάποια ιδιαίτερη αγάπη, κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια, κάποιες καλές αναμνήσεις ή κάποια ζήλια, κάποιος φθόνος, κάποια κακία ή κάποια αδικία, κάποια εκδίκηση, κάποιο κακό, κάποιο μπέρδεμα. Δεν είναι εύκολο να αφαιρέσουμε το παρελθόν. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατο. Αδύνατο. Μπορεί ο άνθρωπος να πει παθαίνω αμνησία. Τώρα ποιος θα βρει τη λύση και αυτού του προβλήματος? Υπάρχει κανένας τέτοιος σοφός που να βρει λύση και σε αυτό το πρόβλημα το ανθρώπινο? Υπάρχει κανένας που να είναι τόσο σοφός που να βρει λύση, να μου βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα? Και λέω υπάρχει ένας, ο Ιησούς Χριστός. Τι θα κάνει? Όταν με αναγέννησε όλα φύγανε, τα ξέχασα. Όταν θυμάμαι τη ζωή μου, αλήθεια σας το λέω και πιστεύω όλοι σας και όλοι μας, όταν θυμάμαι τη ζωή μου, τη θυμάμαι από τότε που αναγεννήθηκα και έπειτα.
Πρέπει να σκεφτώ πολύ έτσι, να βιάσω τον εαυτό μου για να πάω πίσω, να σκεφτώ τη ζωή μου προ Χριστού πριν την αναγέννηση. Άρα και τώρα μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα και τώρα μπορεί να με απελευθερώσει, και ακούστε τις λέξεις αυτές που μου είπε ο Θεός. Ποιος θα σε ελευθερώσει από τις αποτυχίες σου και ποιος θα σε ελευθερώσει από τις επιτυχίες σου? Είμαι δέσμιος. Ο άνθρωπος είναι δέσμιος. Εκεί το έκανα καλά. Το ξανακάνω με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δέσμιος. Το έκανα καλά. Και αισθάνομαι πολύ ωραία, γιατί αν το ξανακάνω έτσι θα γίνει χάλια. Ποιος θα σε ελευθερώσει, άνθρωπε, από τις αποτυχίες σου και από τις επιτυχίες σου? Και η απάντηση είναι, αδερφοί αγαπητοί, μία που την ξέρουμε όλοι μας. Η χάρις του Χριστού. Η χάρις του Χριστού. Και τι θα γίνω? Ξέρετε πως θα γίνουμε, αδερφοί? Σαν παιδιά που δεν έχουν παρελθόν και τη βλέπουν τη ζωή μπροστά πολύ ωραία. Ξέρετε τι μεγάλη, γιατί τη βλέπουν τη ζωή άσκημη? Γιατί έχουν όλα αυτά που κουβαλάνε πίσω τους. Τη βλέπουν άσκημη τη ζωή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν και ότι έχει μικρήνει η ζωή. Αλλιώς ήμουνα όταν ήμουνα 25 χρονών και αλλιώς είμαι τώρα που είμαι 59 χρονών. 25 χρονών είχα μια ζωή μπροστά. 59 χρονών έχω το 1 τρίτο τη ζωή μπροστά, το 1 τέταρτο, ξέρω εγώ, το 1 πέμπτο, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. 59 χρονών είμαι πιο κοντά στην αιώνια ζωή. Πω, πω, τώρα είναι πιο ωραία τα πράγματα. Είμαι πιο κοντά να πω τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου ετελείωσα. Μα 25 χρονών ήμουν στην αρχή του δρόμου. Τώρα είμαι προς το τέλος του δρόμου. Ωραίο είναι. Γιατί? Την πίστη διατήρησα. Είναι ωραία. Γιατί? Γιατί τώρα δεν μου μένει άλλο παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Τι ωραία τώρα είναι αυτά τα πράγματα. Ο Στέφανος της δικαιοσύνης, βέβαια, που θα τον δώσει ο δίκαιος Κρήτης. Και σε μένα, λέει ο Παύλος, αλλά και σε όλους τους άλλους που είναι καλοί άνθρωποι, δεν λέει αυτό. Που είναι πιστοί άνθρωποι, δεν λέει αυτό. Που επιποθούνε την επιφάνεια του Χριστού. Τι θα πει επιποθούνε? Ποθούνε με όλη τους την ψυχή. Αν κάτι ποθούνε, είναι να'ρθει ο Χριστός στη ζωή μας. Να'ρθει ο Χριστός να με παραλάβει. Τι ωραία που το λέει ο Παύλος αυτό. Εκεί θα είναι πολύ πιο ωραία. Και εγώ σας ρωτάω, δεν θα είναι, αδερφοί? Εκεί θα είναι πολύ πιο ωραία. Και συνεχίζει. Κάθομαι εδώ και κάθομαι για να εργαστώ για σας, για το καλό σας, αλλά και για το μισθό μου και για την απόλαυσή μου εκεί στον ουρανό. Και αυτό είναι καλό. Και έτσι υπάρχει μια ισορροπία. Και το παρελθόν σου, Παύλο, ποιο παρελθόν? Εδώ λέμε για το μέλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα το σημερινό, αδερφοί αγαπητοί. Ακούστε εδώ, σας παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για το μέλλον μου, για το μέλλον σου. Και το μέλλον σου δεν είναι εις 60 μέχρι τα 80, αλλά 20 χρόνια, αλλά 10, αλλά 30. Δεν είναι αυτό το μέλλον μου. Αν αυτό ήταν το μέλλον μου και το σκεφτώ, εκείνο που θα δω είναι ένα γεροντάκι με μπαστούνι να τον κρατάνε, έτσι να έρχεται για να μπει μέσα στην εκκλησία να ακούσει το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το μέλλον μου. Το μέλλον μου είναι ο Στέφανος της δικαιοσύνης, αδερφοί. Ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Να δω το πρόσωπο του Χριστού μου. Να δω το πρόσωπο του Κυρίου μου. Και μέχρι τότε, Κύριε, αξίωνέ με να μην έχω αναμνήσεις που ταλαιπωρούν την ψυχή μου και μου δίνουν και ψεύτικες χαρές, αλλά να έχω παρατηρήσεις για το παρόν μου και για τις επαγγελίες σου. Αλληλούια. Ως τις πιστεύεις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρία μέσα του. Ακούτε. Γι' αυτό ποια είναι η εντολή του Θεού? Πίστεψε στον Υιόν του Θεού. Όποιος πιστεύει στον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρία μέσα του. Ώστις δεν πιστεύει,
και το Θεό κάνει ψεύστη, και το Υιόν δεν έχει, και το Θεό δεν έχει, και τη ζωή δεν έχει. Γιατί ο Χριστός είναι η ζωή αιώνιος. Όποιος δεν πιστεύει στον Υιόν του Θεού, ούτε τον Πατέρα έχει, ούτε τον Υιόν έχει, ούτε τη ζωή την αιώνιον έχει, ούτε τη ζωή εδώ σε αυτή τη γη. Τι έχει? Τη ζωή που πέρασε. Το θυμάστε? Τους παλιούς ανθρώπους, τους πατεράδες μας, που όταν μαζευόντουσαν θυμόντουσαν τα παλιά. Ποια ζωή είχανε? Την περασμένη. Εμείς έχουμε την παρούσα και τη μέλουσα. Γιατί πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Και είναι αυτός που ό,τι και αν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, ακούτε τι λέει, και αυτή είναι η μαρτυρία. Ότι η ζωή είναι αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός και ότι η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ως της έχει τον Υιόν, έχει και τη ζωή. Εάν θέλεις να έχεις τη ζωή μπροστά σου ευλογημένη, υπάρχει ο Υιός του Θεού, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η χάρις του Χριστού, υπάρχει ο δρόμος, η αλήθεια, η ζωή, υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μην κάνεις ό,τι λένε οι άνθρωποι, μην κάνεις ό,τι λες εσύ, ό,τι σκέφτεσαι. Άνοιξε τη γραφή, το γράφει, κάντο. Το γράφει ξανά, ξανά κάτω. Δεν το γράφει, φύγε. Και θα έχεις και τον Πατέρα, θα έχεις και τον Υιό, θα έχεις και τη ζωή, θα έχεις και τη ζωή και την αιώνιο, θα έχεις και την ευλογία του Θεού πλήρη. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, τον ύμνο 400.